Λοιπόν, καλημέρα καταρχήν. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε σήμερα για να παρουσιάσουμε την πλατφόρμα αυτή που έχουμε για το Δήμο μας, για την ανακύκλωση. Είμαστε σε πολύ ευχάριστη θέση σήμερα να παρουσιάσουμε στα μέσα και κατ' επέκταση και σε όλο τον κόσμο που μας ενδιαφέρει να συμμετάσχει μια διαδικτυακή πλατφόρμα ηλεκτρονική, το οποίο αφορά την ανακύκλωση για τον Δήμο Ζηρού. Το 2020 έχουμε πει από τις αρχές του έτους ότι θα είναι το έτος στο οποίο θα κάνουμε ένα restart στην ανακύκλωση και στα ανακυκλώσιμα υλικά τα οποία πρέπει να συλλέγουν παραπάνω ο Δήμος μας. Καθώς έχουν παρατηρηθεί τα προηγούμενα έτη μειωμένα ποσοστά ανακύκλωσης, έχουμε πει όλες πάρα πολλές φορές και στο Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά και στα μέσα τα τοπικά, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ότι η ανακύκλωση και ο αριθμός, η αύξηση του αριθμού της ανάκτησης των ανακυκλώσιμων υλικών είναι προς όφελος όλων των δημοτών μας και οικονομικά, το οποίο φαίνεται βέβαια από τις εισφορές τις οποίες πληρώνουμε και στον φορέα διαχείρισης, αλλά και στα συστήματα τα οποία διαχειρίζονται τα σύμμεκτα απορρίμματά μας, αλλά και πρωτίστως και πάνω απ' όλα, για το οποίο πρέπει να ξεχνάμε, είναι για την προστασία του περιβάλλοντος. Οπότε ο Δήμος μας φέτος εγκαινιάζει από σήμερα τη διαδικτυακή πλατφόρμα του Follow Green, το οποίο το Follow Green μπορεί να το επισκέπτεται κάποιος και να κάνει εγγραφή και να καλέσει όλους τους δημότες μας να κάνουν εγγραφή στην πλατφόρμα αυτή. Είναι το www.followgreen.gr/0, είναι πολύ εύκολο να το δει κάποιος. Το οποίο τι είναι, με απλά λόγια, οι πολίτες, οι δημότες μάλλον του Δήμου Ζηρού ή οι κάτοικοι, οι μόνιμοι κάτοικοι στην περιοχή μας, μπορούν μέσα από την εκπαίδευση και την αναζήτηση αλλά και την ενημέρωση σε περιβαλλοντικά ζητήματα αλλά και ζητήματα ανακύκλωσης να κερδίζουν κάποιους πόντους, τους οποίους τους εξαργυρώνουν οι τοπικές επιχειρήσεις της περιοχής μας, ώστε να υπάρχει ένα κίνητρο, ας πούμε, μικρό. Όσο ανακύκλωση κάνει οι δημότες μας, αυτό να αποτυπώνεται σε ένα bonus, ένα ηλεκτρονικό σύστημα και μέσα από τις διαδικτυακές αυτές πλατφόρμες να εξεργυνώνεται στις επιχειρήσεις της περιοχής μας. Αυτό γίνεται όχι μόνο με την ενημέρωση και την εκπαίδευση εντός εισαγωγικών των πολιτών, αλλά γίνεται και με δωρεάσεις που ενδεχομένως θα γίνουν στο κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Ζηρού. Έτσι, από εκεί αποκτούν εκπτώσεις σε τοπικές επιχειρήσεις και αργότερα θα δούμε και σε επιχειρήσεις και σε όλη την Ελλάδα. Το πολύ σημαντικό βέβαια και εκεί που πρέπει να στοχεύσουμε και στοχεύουμε βέβαια εμείς σαν Δημοτική Αρχή είναι στην ευαισθητοποίηση και στην εκπαίδευση των μικρών ηλικιών, των σχολείων στην ανακύκλωση. Μέσα από την πλατφόρμα αυτή υπάρχει ένα πρόγραμμα δράσεων το οποίο θα αναπτυχθεί έως το τέλος του έτους και το έτος και τις αρχές του έτους του 2021, εννοώντας δηλαδή για το σχολικό έτος το οποίο διανύουμε, στο οποίο θα υπάρχουν δράσεις, διαγωνισμοί για τα δημοτικά και τα γυμνάσια και τα λύκια του Δήμου μας, ώστε θα μπουν τα παιδιά σε ένα εντός εισαγωγικών ανταγωνιστικό, σε μια ανταγωνιστική πλατφόρμα, στην οποία όποιες δράσεις κάνουν παραπάνω και όσες προσέχουν πιο πολύ ή εικαστικές ή περιβαλλοντικές. Θα το δούμε αυτό με τα σχολεία πώς θα αναπτυχθεί. Από εκεί θα προκύψουν κάποιοι διαγωνισμοί και θα προκύψουν δώρα τα οποία θα είναι ένα κίνητρο σημαντικό για τα παιδιά για να συμμετέχουν στην διαδικτυακή αυτή πλατφόρμα, στην εφαρμογή αυτής της πλατφόρμας που κάνουμε σε όλο το Δήμο. Δίνουμε μεγάλη βάση στην εκπαίδευση και νομίζω ότι εδώ πρέπει να γίνει βίωμα όλων μας ότι για να πιάσουμε ψηλά ποσοστά ανακύκλωσης εκτός από τις σωστές υποδομές τις οποίες πρέπει να εξασφαλίσει ο Δήμος, οι οποίες έχει να κάνει με τη σωστή αποκομιδή και τη διαχείριση των απορριμμάτων των ανακυκλώσιμων υλικών. Και εδώ είμαι στη θέση να πω ότι ο Δήμος μας από το έτος αυτό που διανύουμε κάνει πολύ σημαντικά βήματα, γιατί ιστορούσαμε τα προηγούμενα, αυτή είναι αλήθεια, αλλά παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο και πόσο ο κόσμος ευαισθητοποιείται και πόσο ο κόσμος θα καταλάβει και οι πολίτες μας θα καταλάβουν, θα συνειδητοποιήσουν πόσο σημαντικό είναι και οικονομικά και περιβαλλοντικά να γίνεται ανακύκλωση και ανάκτηση των ανακυκλώσιμων υλικών. Το περιβάλλον, το ψηφιακό περιβάλλον, δηλαδή στο σελίδα στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχει κάποιος, είναι πολύ εύχριστο και γίνεται μια απλή εγγραφή. Και επαναλαμβάνω ότι η σύνδεση των δημοτών στην πλατφόρμα αυτή και η εφαρμογή της πλατφόρμας είναι όφελος περιβαλλοντικό, έχει και ένα και πολύ σημαντικό, έχει και μια μορφή εκπαίδευσης για τις μικρές ηλικίες. Από πότε θα είναι στη διάθεση του κοινού, κύριε Καρατζέν? Από σήμερα είναι ήδη στη διάθεση του κοινού και μπορούν να ξεγυρώσουν και πόντους και υπάρχει ένα σύστημα
επιχειρήσεων στο Δήμο μας. Νομίζω και στην Άρτα έχουμε κάποιες επιχειρήσεις. Και αν δούμε ότι προχωράει καλά, μπορούμε να κάνουμε και σε όλη τη στην Ελλάδα. Να καταλάβουμε τι επιχειρήσεις σε όλη αυτή τη δράση. Ανταποκριθήκαν επιχειρήσεις, έτσι με μεγάλη ευχαρίστηση το είδα και εγώ ότι υπάρχει ενδιαφέρον από τις ιδιωτικές επιχειρήσεις. Παρότι υπάρχουν και δυσκολίες, καταλαβαίνετε όλοι ότι οι μέρες που περνάμε είναι πολύ δύσκολες. Εν τούτης όμως είναι... χαίρομαι που ο κόσμος το αποδέχεται και δείχνει ότι θα συνδράμει και στην προσπάθεια αυτή του Δήμου. Να το πω έτσι απλά. Έγινε και άλλες δράσεις πάνω σε αυτή την πλατφόρμα. Κοιτάξτε, όπως καταλαβαίνετε, οι πλατφόρμες αυτές είναι δυναμικές. Συνέχεια θα προκύπτουν και διαγωνισμοί. Αυτό που θα δώσω μεγάλη βάση είναι βέβαια στα σχολεία. Έτσι. Θα δούμε πώς θα προχωρήσει, γιατί είναι και οι πρώτες μέρες λειτουργίας, τους πρώτους μήνες. Και αναλόγως θα το παρακολουθούμε και θα το εξελίσσουμε. Στόχος μας είναι να το κρατούμε να είναι πολυετές η εφαρμογή της πλατφόρμας αυτής. Πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι για ανακύκλωση σε όλο το δημόσιο και αν είναι στόχος σας αυτό. Κοιτάξτε, σε όλη την έκταση του Δήμου Ζηρού είναι πολύ δύσκολο για ανακύκλωση. Έτσι. Εμείς δίνουμε βάρο στα αστικά κέντρα στη Φιλιππιάδα και το Δασοπορτικό και σε κάποια μεγάλα χωριά όπως είναι η Κεροσούντα, ο Αγίος Γεωργίος, το Ριζοβούνι, που σίγουρα και εδώ είναι μια μεγάλη συζήτηση που έχει αναπτυχθεί σε όλη την Ελλάδα. Γιατί μιλάει το Υπουργείο Περιβάλλοντος για ξεχωριστά ρεύματα, καφέ κάδο, μπλε κάδο, κόδωνες, στοχευμένη ανακύκλωση, αλλά εδώ πρέπει να μπει στη ζυγαριά από τη μία ο τρόπος που θα γίνει, οι υποδομές που χρειάζονται για ώστε να πετύχουμε αυτή τη διαλογή στην πηγή τα ξεχωριστά ρεύματα ανακύκλωσης και το κόστος το οποίο θα έχουμε για να τα διαχειριστούμε από τη μία και δεύτερον ποιο είναι το όφελος οικονομικά για το Δήμο για να επιβιώσουμε μια τέτοια ανάπτυξη των ρευμάτων. Αυτό που προκύπτει από τον εθνικό σχεδιασμό είναι ότι οι Δήμοι θα αποφασίζουν χωρίς να υπάρχει οδηγία σαφής ότι πρέπει να γίνει σε όλη την έκταση του Δήμου. Απλά οι οδηγίες που υπάρχουν ευρωπαϊκές είναι ότι δείτε πού συμφέρει, δείτε ποιες είναι οι παραγόμενες ποσότητες. Εμείς θέλουμε να πιάσουμε τους στόχους αυτούς του 30%. Εάν πιάσουμε το 30%, δεν μας ενδιαφέρει αν είναι σε όλη την έκταση του Δήμου ή σε μόνο σε χωριά. Αυτό που διαπιστώνω εγώ και βλέπω ότι είναι σχεδόν αδύνατον, πάρα πολύ δύσκολο δηλαδή, να γίνει ανακύκλωση και σε μικρές τοπικές κοινότητες. Και μιλάμε μόνο για τον μπλε κάδο. Φανταστείτε για τον καφέ κάδο, το οποίο είναι και το οργανικό υπόλοιμα, το οποίο θα χρειάζεται και μια ιδιαίτερη φροντίδα, γιατί οι κάδοι αυτοί πρέπει να πλένονται και να συντηρούνται κάθε μέρα, πόσο δύσκολο είναι να εφαρμοστούν σε όλη την έκταση. Νομίζω ότι θα γίνει μόνο στα αστικά κέντρα.